Λοιπόν, να βάλουμε όμως και στην παρέα μας τον φίλο και εναλλακτικό θεραπευτή της Αθηνάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος την ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ο Νίκος Τζουβόγλου, ο οποίος θα μας πει αυτά τα οποία εμείς σχολιάζουμε, Νίκο, αυτά τα οποία εμείς είδαμε χθες στο επεισόδιο. Πώς σου φάνηκε η Αθηνά? Καλημέρα σας, πρώτα. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα. Εμένα δεν μου φάνηκε κάτι περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η Αθηνά απλά δεν μπορεί το άδικο και καμιά φορά ο τρόπος της είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μας. Εκρηκτικός, ε? Ναι. Δηλαδή, εσύ, Νίκο μου, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, θες να μου πεις λίγο, γιατί εγώ προσωπικά την Αθηνά έχω προσπαθήσει να στηρίξω κάποιες συμπεριφορές τις οποίες θεωρώ για τα δικά μου δεδομένα ότι είναι OK, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σωστές. Εχθές αυτή η επίθεση. Καταλαβαίνω τους λόγους, δεν συμφώνησα καθόλου με το γεγονός αυτό που είπε ο Βαλάντης. Όμως, το να επιτίθεσαι τόσο άσχημα στο Βαλάντη, με τον οποίο μία μέρα πριν είσαστε μαζί, σχολιάζατε. Τέλος πάντων, είχατε κάνει μία κλίκα, να το πω έτσι. Είχατε κοινή οπτική των πραγμάτων. Μία κοινή οπτική συνασπιστήκατε μερικές φορές. Το θεωρώ πολύ λάθος της να έχει αυτή τη συμπεριφορά απέναντι. Νίκο, καλημέρα. Νίκο, καλημέρα. Συγγνώμη, καλημέρα. Σου κλέβω εγώ το λόγο λίγο, γιατί δεν αντέχω εδώ με τη Μάρτζη. Χίλια συγγνώμη. Το έχω πει από την αρχή, η Αθηνά είναι ένας δυνατός άνθρωπος, μαχητικός. Επίσης, χάρη μου, θέλω να ακούσω τον άνθρωπο, δεν θέλω να ακούσω εσένα μετά. Sorry. Να ακούσω και εσένα, θέλω να ακούσω και τον Νίκο, ακούσουμε συγγνώμη. Να ακούσουμε τον Νίκο, γιατί είναι σε τσίτες η Μάρτζη. Καθόλου. Έλα, Νίκο. Συγγνώμη, πες. Η Αθηνά, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί το άδικο. Προφανώς είχε κάποια σχέση με τον Βαλάντη, όπως είχε δείξει και η τηλεόραση. Απλά όταν γίνεται κάτι που της κάνει το κλικ, πιστεύω ξεσπάει με την καλή και με την κακή έννοια. Mm. Ναι, δηλαδή έγινε κάτι που στο κεφάλι της και στη δικιά της ηθική δεν στέκει. Άρα για αυτήν είναι μια κόκκινη γραμμή. Και είναι τόσο απόλυτη, Νίκο. Αθλήτρια είναι, με πολεμικές τέχνες. Κατεβάζει τάκ, το διακόπτη και πάρτε τα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να ξεσπάσει, μετά να γίνει πιο συζητήσιμη, αλλά έτσι συμπεριφέρεται, γιατί είναι περισσότερο με το δίκαιο πάντα. Το δικό της δίκαιο, που καμιά φορά, ξέρεις, καμιά φορά το παρεξηγούμε εμείς απ' έξω. Δίκαιο δεν είναι όμως, Νίκο μου, να στείνεις και ψηφοφορίες. Προφανώς και δεν είναι, αλλά δεν μην ξεχνάτε ότι. Όχι, ναι, είναι ένα παιχνίδι. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δεν... Νίκο. Ναι. Όχι. Απλά καμιά φορά δεν έχουμε δει εμείς και τι άλλο έχει γίνει εκεί πέρα για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ίσως κατάλαβα ότι δεν μπορεί να, όπως και γίνει με την ψηφοφορία με τη Μιριέλα, ότι δεν είναι σωστό να το κάνει αυτό και ίσως άλλαξε μια τακτική ή ίσως προσπαθεί να το βρει. Νίκο, προφανώς κάπου, ορίστε. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι εσύ παρακολουθώντας το παιχνίδι και γνωρίζοντας και ερμηνεύοντας πολλά πράγματα που αφορούν την Αθηνά. Δεν θεωρείς ότι σε μερικά instant είναι λίγο παραπάνω, πιο τσιμπημένη η συμπεριφορά της από ό,τι θα έπρεπε? Δηλαδή, τη θυμάμαι και στην κόντρα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ Γιωρίκα και Κατσαούνη σε κάποιο αγώνισμα, ότι βγήκε εκείνη μπροστά και φώναζε πιο πολύ από ότι ο Γιωρίκας και ο Κατσαούνης. Επίσης, είδαμε στο Συμβούλιο πολλές φορές να είναι. Δεν τη βλέπεις και εσύ λίγο επιθετική? Είναι επιθετική, αλλά είναι έτσι ο χαρακτήρας της, με την έννοια όχι ότι φωνάζει με το παραμικρό. Είναι ότι άμα δει κάτι που δεν στέκει, είναι άδικο για εκείνη και για άλλους, όχι μόνο για εκείνη. Αντιδράει με ένα υπερβολικό τρόπο που ίσως για μας είναι υπερβολικός και όπως το βλέπουμε στην τηλεόραση. Μετανιώνει ποτέ? Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, το Βαλάντη που κάνει λάθη, ότι μετάνιωσε και ζήτησε συγγνώμη. Μετανιώνει ποτέ η Αθηνά? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τέτοια εικόνα. Ποτέ. Αν θεωρήσει ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι ξέφυγε η κατάσταση, προφανώς και το μετανιώνει. Προφανώς θα το συζητήσει κιόλας. Ρίχνει νερό στο κρασί. Εν τω μεταξύ, τώρα διέκοψα και το Χάρη, γιατί ο Χάρης θέλει να δικαιολογήσει αυτή τη στιγμή την Αθηνά. Ενώ είχαμε αυτή τη διαμάχη, να ξέρεις, Νίκο μου, εγώ πολλές φορές την Αθηνά. Τώρα κάποια πράγματα και εγώ δεν τα μπορώ. Και τώρα λέω, Χάρης, όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Φαντάζεσαι. Και λιμάρι νύχι. Η Αθηνά είναι μαχήτρια σε ό,τι κάνει και στην οικογένειά της και στο προπονητικό επίπεδο και στο αγωνιστικό επίπεδο. Και γι' αυτό βγαίνει και αυτή η ένταση. Προφανώς μπορεί να έχει και ένα μικρό εκνευρισμό λόγω των αθλημάτων που δεν μπορεί να τα πάει όπως τα θέλει. Και των συνθήκων, και των συνθήκων διαβίωσης. Εμένα ξέρετε τι μου λείπει πάρα πολύ, Νίκο, το λέω και σε σένα. Μου λείπει πάρα πολύ, παρά την έντονη ζωή και συνθήκη, μου λείπει να ακούσει ο ένας τον άλλον. Να ακόμα και το περιθώριο να διαφωνήσω μαζί σου, σεβόμενη βέβαια το δικαίωμά σου να πεις κάτι. Όχι απαραίτητα χωρίς να τσακωθώ, χωρίς να λογοφέρω, ναι, okay, χωρίς να βγω εκτός αυτού και κυρίως χωρίς να απολυτοποιήσω καταστάσεις. Δηλαδή, εμένα αυτό μου κλωτσάει πιο πολύ, θα μου πεις τώρα εσύ, Ιωάννα μου.
Μιλάς και έχεις το τσαγάκι σου, το χεράκι σου, έχεις τα μαλάκια σου, τα ρουφαλάκια σου, τα ζεστασιά σου. Δεν πεινάς, κοριτσάκι μου. Σου πω ναι. Αλλά ήταν επιλογή μου να μην είμαι μέσα. Του δεν σε σπάσε τώρα, γιατί εκεί το αποδίδει. Άμα έρθω εγώ τώρα δίπλα σου εκεί πέρα στην καμερούλα σου και αρχίσω να λέω ό,τι μου κατέβει για την προσωπική σου ζωή και για σένα ολόκληρη. Στην τηλεόραση και στο κοινό, πιστεύεις θα νιώσεις καλά ή θα κάνεις ένα κράκ εκεί. Εσύ δεν θα νιώσεις καλά. Α, μπράβο. Δεν έχει πει κανείς στην Αθήνα. Έτσι μετά. Δεν έχει πει κανείς στην Αθήνα για την προσωπική ζωή. Περίμενε, γιατί πού το αποδίδεις τώρα. Παιδιά, καλώς κακώς εκεί μέσα. Επίσης εγώ δεν έχω προσωπική ζωή που να με αγχώνει. Ναι, προς Θεού. Αλλά το ζήτημα είναι. Ναι, αλλά εγώ μπορώ να πω ό,τι ψέματα θέλω. Όπως λέει ο καθένας εκεί μέσα στο Survivor, ό,τι του κατέβει μερικές φορές. Έτσι, μπρόνκα για κουμπάτε. Έτσι, έτσι, για να μπει στη δεσούλα του. Γιατί καλά τα λέμε. Όχι, λοιπόν, θα μου το εξηγήσει, δεν το κάτω. Κατάλαβες, Νίκο, τι περνάω. Έτσι, κατάλαβα. Survivor. Λοιπόν, καλώς κακώς, παιδιά, ξέρουν όλοι μέσα οι συμμετέχοντες ότι τους βλέπει η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Τους βλέπουν οι οικογένειές, τους βλέπουν όλοι. Λοιπόν, και όταν κάποιος πετάγεται και λέει ψέματα για τον άλλον, έτσι, προφανώς ενοχληθεί. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το να βγαίνει ο άλλος σε όλη την Ελλάδα και να λέει ψέματα για σένα, για την προσωπικότητά σου. Και μέσα τα παιδιά έχουν και το άγχος ότι δεν ξέρουν τι φαίνεται έξω. Σε ποιον είπε, στην Αθήνα, είπε κάτι τέτοιο. Σας λέω γενικά, γενικά γιατί έχουν τέτοια ένταση. Τώρα πάω γρήγορα για την Αθήνα. Πάω γρήγορα για την Αθήνα. Γιατί εδώ είναι κάποιοι που με κόβουν. Δεν έχει προλάβει να την αδικήσει. Είναι κάποιοι που με κόβουν εδώ. Για την Αθήνα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι βλέπουμε την ένταση της Αθηνάς προς τον Βαλάντη, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι. Νιώθει προδομένη από αυτόν που τον υποστήριζε, από αυτόν που έδειξε ότι ναι, εγώ το στηρίζω γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το δίκαιο. Και έχει τιμωρητική διάθεση Βαλάντης, απέναντί του. Και αυτή τη στιγμή είναι εκνευρισμένη με το Βαλάντη. Προφανέστατα και εγώ θα ήμουν και όλοι μας θα ήμασταν άμα είχαμε πέσει θύμα της ωραίας διαχείρισης πλεκτάνης το του Βαλάντη. Όταν τα ακούω εδώ. Λοιπόν, και προφανώς αντιδράμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν έχει να κάνει δηλαδή το γεγονός αυτό που έγινε με την Ευρυδίκη. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Κατάλαβε λοιπόν η Αθηνά επιτέλους ότι ο Βαλάντης έκανε όλες αυτές τις ραδιουργίες. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Ωραία λέξη ραδιουργία. Άμα είμαι δίπλα στη Μαλέσκου, μαθαίνω και πέντε λέξεις. Πώς τα λες, τα Μαλεσκιανά. Βέβαια. Αυτά είναι τα αστεία. Κατάλαβε λοιπόν η Αθηνά. Κατάλαβε λοιπόν η Αθηνά όλη την πλοκή του παιχνιδιού που είχε στήσει ο Βαλάντης. Λοιπόν, και ένιωσε προδομένη γιατί είχε πέσει γιατί σε αυτή κοινό. Τη μαγίδα. Λοιπόν, αυτό ήταν όλο το παιχνίδι. Είναι όπου τη συμφέρει, νομίζω. Όχι, εγώ, γιατί με τη Μυργέλα δεν την πήραζε καθόλου η ραδιουργία εναντίον τη Μυργέλα που δεν ήταν φίλε. Τώρα με την Ευρυδίκη που είναι φίλε κολλητέ, ξαφνικά την πήραξε. Και... Δεν γίνεται. Δύο με τα δύο σταθμά. Με έχει βάλει σε μια συνθήκη τώρα ότι πίσω από. Με έχουν δικαιώσει. Ο Χατζηγιοργίου με δικαιώσει. Δεν ενόχλησε που είπε αυτό στην Ευρυδίκη που την είδαμε να ξεσπάει ότι τελικά κατάλαβε ότι. Ο Βαλάντης, βρε, ότι τα... την ενόχλησε. Απλά έτσι αποκαλύφθηκαν, όλα. Καλώς κακώς έτσι αποκαλύφθηκαν όλα. Και ξύπνησε η Αθηνά και είπε, όπα, τι έγινε εδώ, βρέθηκα μπλεγμένη με έναν λάθος άνθρωπο εδώ πέρα. Στηρίζω τόσο καιρό έναν λάθος άνθρωπο. Και νιώθει προδομένη. Και επειδή η Αθηνά είναι όπως ο Νίκος, στηρίζει πολύ το δίκιο της. Και είναι, ρε παιδί μου, δυνατός άνθρωπος. Παρόλα αυτά, χάρη και Νίκο, συγγνώμη, είναι λίγο μελημένο το ζωνάρι που λέει ο λαός από την αρχή του παιχνιδιού. Είναι, είναι. Δεν έχει να κάνει με τα γεγονότα. Εγώ σεβασμό. Δεν σε ενόχλησε, ας πούμε, το ότι υπερέβαλε λίγο στο θέμα Κατσαούνη και Μυργέλα. Μυργέλας. Μου φάνηκε λίγο too much. Για το ειδήλιο αυτό της, που το πήρε λίγο. Δεν ήταν λίγο υπερβολικό να ενοχληθεί τόσο πολύ για το τι κάνει η Μυργέλα με τον Κατσαούνη, αν ανταλλάσσουν ματιές. Ναι, σας είπα και πριν ότι άμα δει κάτι άδικο, ίσως την ενοχλήσει και ίσως το εκφράσει με έναν τρόπο που ξέρει εκείνη. Δεν είναι άδικο αυτό πάντως. Άδικο μπορεί να ήταν για εκείνη. Επειδή ίσως ήξερε ότι έχει σχέση και μετά την είδε να κάνει κάτι, την ενόχλησε σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, δεν την αφορά τι κάνει ο άλλος. Εντάξει, είπε ότι τους αποσυντονίζει. Νίκο, τώρα. Είπε και εκεί υπερβολές. Είπε ότι τους αποσυντονίζει. Μήπως να επικαλεστώ, Νίκο, ότι χάλασε η γραμμή, ας πούμε, για να σε αποδεσμεύσω. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα, ότι καμιά φορά εκεί μέσα βρίσκουμε και τον εαυτό μας. Μπορεί να νομίζουμε ότι τον ξέρουμε, αλλά και μέσα σε αυτές τις συνθήκες βρίσκουμε πτυχές στον εαυτό μας που δεν ξέραμε. Ή το χάνουμε τον εαυτό μας, ένα από τα δύο. Το προφανώς, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε πράγματα που δεν ισχύουν ή σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν ισχύουν. Σίγουρα αυτό που έγινε με τον Βαλάντη δεν την αντιπροσωπεύει, είμαι 100% σίγουρος. Α, το πιστεύεις αυτό. Άρα όταν συγγνώμη, τους είδες έτσι αρκετά κοντά με όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε στα προηγούμενα επεισόδια, ένιωσες ένα μούδιασμα εσύ, οχ, τι κάνει τώρα η Αθηνά. Το νιώσες. Μετά από αυτό που έγινε με τον Βαλάντη, λέω, σίγουρα δεν είναι αυτός ένας άνθρωπος που είναι δίπλα στην Αθηνά. Πριν ήσουν οκ με τη μέχρι τότε στάση του Βαλάντη και της Αθηνάς.
Αν ήμουν okay. Okay, αυτό λέω. Εμείς βλέπουμε αυτά που δείχνει η τηλεόραση. Ναι. Το, η Αθηνά έχει διαλέξει έναν δρόμο ναι. και μάλλον έκανε λάθος αυτόν τον δρόμο. Προς το Βαλάτι, μιλάω τώρα. Μάλιστα. Ναι. Και αποφάσισε, όχι αποφάσισε, είδαμε ότι δεν τη ταιριάζει. Και γι' αυτό ξέσπασε, νομίζω έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν κρατιέμαι να μην κάνω λίγο black humor και να κάνω λίγο κακό χιούμορ, αγαπητέ Νίκο, για κολλητό τη Αθηνά είσαι υπερβολικά ζεν, θα έλεγα. Εναλλακτικό θεραπευτή είναι. Εναλλακτικό θεραπευτή, άνθρωπο γι' αυτό. Πολύ ζεν για φίλος της Αθηνάς. Καλός είναι, και γλυκύτατος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν στη συντροφιά μας, έστω και εξ αποστάσεως. Πού είσαι στην Αθήνα, είσαι Νίκο? Αθήνα, ναι, Αθήνα. Θεραπεύεις εναλλακτικά, τι σημαίνει αυτό, κάποια στιγμή να σε ρωτήσουμε. Μασάζ, βεντούζες, ορίστε. Πόνο. Αυτό τον πόνο να διώξουμε από μέσα μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Παρακολουθούμε την Αθηνά όπως και να έχει. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει φλογερό ταπεραμένο. Θα μας δώσει αφορμές σίγουρα.